Ποιος θα αντλήσει νερά, ποιος θα ελέγξει, ποιος θα αποζημιώσει για το κράτος, περιφέρεια, δήμοι. Αυτούς πρέπει να τους δείξουμε με τεντωμένο δάχτυλο. Είναι το εχθρικό κράτος που θεωρεί κόστος τις ανάγκες μας. Και δεύτερον, το κρίσιμο ζήτημα είναι να οργανωθεί πάλι, να υπάρξει συνέχεια της αλληλεγγύης με όλους τους τρόπους, και το κρίσιμο είναι μην περιμένετε μόνο από μια ερώτηση στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, θα τα πούμε και στον Πάπα. Εμείς τα λέμε. Το κρίσιμο είναι να αισθανθούν πίεση με όλους τους τρόπους. Και πίεση είναι εδώ με επιτροπές που πρέπει να φτιαχτούν σε κάθε χωριό, σε κάθε χώρο κτλ. Να μπουν μπροστά αγωνιστές που να τα διεκδικήσουν, γιατί εδώ θα έχουν το θράσος και θα έρθουν και για ψήφο οι ίδιοι και θα λένε παιδιά ελάτε εδώ, ψηφίστε μας, γιατί εμείς ξέρουμε, εμείς σας καταστρέψαμε, εμείς ξέρουμε να... Όχι, εσείς που μας καταστρέψατε έχετε ευθύνη και πρέπει να σας μαυρίσουμε. Και με ισχυρή λαϊκή συσπήρωση το επόμενο διάστημα να ξέρω ότι έχω αγωνιστές να παλέψουν στο πλάι μου, να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, σπίτια, καλύτερες συνθήκες, καλλιέργειες, υγειονομικά ζητήματα, κρίσιμα ζητήματα. Πρέπει, δηλαδή, το θέμα με το νοσοκομείο και το κέντρο υγείας δεν μπορεί να το λύσει ένα στρατιωτικού τύπου νοσοκομείο που πρέπει να φτιαχτεί άμεσα.